καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου στη σελίδα 1084. Ο πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι χάρην κατά πολλά, ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειά σου, καθώς εσύ περιπατείς εν τη αληθεία. Μεγαλύτεραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης, ότι κάμεις εις τους αδελφούς και εις τους ξένους. Ήτινε σε μαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη, προπέμψας αξίως του Θεού, διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον χωρίς να λαμβάνω σημειδέν από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμε να υποδεχόμεθα τους θειού τους δια να γινόμεθα συνεργοί εις την αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησία, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διατρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτου εάν έλθω, θέλω επενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάνει φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσει εμποδίζει και από της Εκκλησίας εκβάλλει. Αγαπητέ, μίμη μου το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δέα κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Στον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπό αυτής της αληθείας. Και εμείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρεται ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράψω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω διαμελάνης και καλά μου, αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω με λαλείς στόμα προς στόμα. Ειρήνη σε, ασπάζονται σε οι φίλοι, ασπάζω τους φίλους κατ' όνομα. Αμήν. Εκτός από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης ο Απόστολος έχει γράψει και τρεις επιστολές, οι οποίες είναι καθολικές, αλλά απευθύνονται στα τρία χαρακτηριστικά πρόσωπα με τα οποία ο Θεός συνεργάζεται στη γη αυτή για το έργο Του, για τη δόξα Του, και ανάμεσα δε σε αυτά τα τρία πρόσωπα που θα δούμε σήμερα, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ενεργεί. Το πρώτο πρόσωπο είναι και απευθύνεται η πρώτη αποστολική καθολική επιστολή του Ιωάννου, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι οι χριστιανοί. Γενικά οι χριστιανοί, σε όλο το πρόσωπο της γης. Κάθε ένας δηλαδή που έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό, έγινε παιδί Θεού γιατί επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και σώθηκε, έλαβε το Πνεύμα του Άγιο και περπατάει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Με πολύ ωραία χαρακτηριστικά, της οποίας πρώτης επιστολής τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας, με δύο προϋποθέσεις: να περπατάμε στο φως, δηλαδή να έχουμε κοινωνία με το Θεό, δηλαδή να μην υπάρχει κανένα χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό, καθώς το μοναδικό χώρισμα, η μοναδική αιτία που χωρίζεται ο Θεός από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος από το Θεό είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Η δεύτερη προϋπόθεση να είναι ο χριστιανός και πάλι στο φως και να μην υπάρχει κανένα χώρισμα με τα αδέλφια του. Να έχει κοινωνία με τους αδελφούς του. Κανένα χώρισμα. Καμία ρίζα πικρίας. Καμία στενοχώρια. Κανένα παράπονο. Και τα δύο αυτά τακτοποιούνται με την ταπείνωση. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, μετανοεί, εξομολογείται τις αμαρτίες και συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Και με τον αδελφό του το ίδιο. Ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και του αδελφού του, μετανοεί, εξομολογείται τις αμαρτίες του ή το πρόβλημά του και συνεργάζεται, διαπραγματεύεται με τον αδελφό του, τακτοποιούνται τα πράγματα, ενώνονται οι δύο χριστιανοί και τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει όλους αυτούς από πάσης αμαρτίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώτης επιστολής ήταν και είναι ο Αντίχριστος και το Πνεύμα του Αντιχρίστου. Και το τρίτο, το βασικό χαρακτηριστικό της πρώτης επιστολής είναι η αγάπη που διακρίνει και πρέπει να διακρίνει τους αδελφούς, καθώς η εντολή του Θεού είναι να πιστεύουμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού και στην εντολή που Αυτός έφερε, αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η εντολή του Θεού, ώστε να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, γιατί ο Θεός έκαμε χάρη στον άνθρωπο, καθώς έστειλε και δεν ελυπήθη τον Υιό Του, τον μοναγενή, τον Ιησού Χριστό,
Και καθώς επίσης και ο Χριστός έκανε χάρη προς τον άνθρωπο και έχυσε το αίμα του, έδωσε την ψυχή του υπερ πάντων ημών. Η δεύτερη επιστολή που την περασμένη Πέμπτη διαβάσαμε απευθύνεται στο δεύτερο πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται και ενεργεί δι' αυτού ο Θεός, που είναι η Εκκλησία η τοπική, η μικρή συνάθρηση, η Εκκλησία του Χριστού η Ζώσα, που έχει και αυτή τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει αποτελείται από αναγεννημένους ανθρώπους, βαφτισμένους με πνευμάγιο, που περπατάνε στην αλήθεια, και το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι οργανωμένη η Εκκλησία. Έχει άγγελο, τον ποιμένα, έχει πρεσβυτέρους, έχει διακόνους, έχει αδελφούς, αδελφές, όλοι μαζί εργάζονται το έργο του Κυρίου για τη σωτηρία πολλών ψυχών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ιωάννου προς την Εκκλησία είναι ότι πρέπει να έχει την αλήθεια, να περπατάει στην αλήθεια, να ορθοτομεί και να ορθοποδεί το λόγο της αληθείας, να έχει αγάπη, να ζει μέσα στην αγάπη, να πλημμυρίζεται η καρδιά και η ζωή της Εκκλησίας από την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές των πιστών δια Πνεύματος Αγίου. Και τέλος, οι αιρέσεις, που θα πρέπει οι εκκλησίες να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, μα πάρα πολύ προσεκτικές στις αιρέσεις. Να προσέχουν πάρα πολύ την πλάνη, γιατί και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν μίλησε σε αυτούς, στους μαθητές που του είπαν πότε έρχεται το τέλος, είπε «Βλέπετε μη σας πλανήσει τις». Και ο διάβολος αγωνίζεται με δύο τρόπους να πετύχει την καταστροφή της τοπικής εκκλησίας του έργου του Θεού στο συγκεκριμένο τόπο, με το να διασπάσει, να καταστρέψει την αλήθεια και την αγάπη. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος έρθει πλησίον με ψέμα, χάθηκε το έργο του Θεού. Και αν ο άνθρωπος έρθει πλησίον του Θεού με έλλειψη αγάπης, πάλι χάνεται το έργο του Θεού. Τώρα όμως η τρίτη επιστολή αποστέλλεται στο τρίτο πρόσωπο, που είναι ένας χριστιανός. Ένας. Άρα τρία είναι. Οι χριστιανοί σαν ενότητα, όλοι. Η Εκκλησία σαν ενότητα η τοπική. Και ο ένας χριστιανός, γιατί ο ένας χριστιανός είναι φως. Φως. Λάμπει. Πρέπει να λάμπει. Πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάζουν το Θεό. Είμαστε πρεσβευτές της Βασιλείας των Ουρανών. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Θεού, κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά. Στη ζωή μας να δοξάζεται ο Θεός, όχι να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Να βλέπουν οι άνθρωποι στη ζωή μας τον Χριστό, στα λόγια μας, στη σκέψη μας. Γι' αυτό η εντολή που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, όχι αγαπήσετε. Η εντολή του Χριστού είναι αγαπάτε αλλήλους. Η εντολή του Θεού η πρώτη είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, προσωπική εντολή. Εξ όλης της καρδίας, της ψυχής, της διανοίας και της δυνάμεως. Και ύστερα τον πλησίον σου, όποιος και αν είναι ο πλησίον σου. Είτε αν είσαι εσύ ο πλούσιος, ο φτωχός, ο Λάζαρος, ή εάν είσαι εσύ ο φτωχός, ο Λάζαρος, ο πλούσιος είναι ο πλησίον σου. Και όταν λέμε πλησίον σου δεν είναι γείτονας, είναι ο πλησίον σου σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου και αν βρεθείς. Και η ωραία παραβολή που αποδεικνύει και αποκαλύπτει, με την οποία αποδεικνύει και αποκαλύπτει ο Χριστός την έννοια του πλησίον, είναι του Σαμαρίτου. Άνθρωπος άγνωστος αυτόν, αλλογενής ακόμη, αλλόθρησκος θα έλεγα, σε πλάνη, αιρετικός για τους Ιουδαίους. Αλλά κατά συγκυρία ο Θεός οδήγησε τα βήματά του εκεί, αφού προηγούμενα οδήγησε τον ιερέα και τον Λεβίτη και έφυγαν. Και ενώ πραγματικά θεωρητικά πλησίον του ανθρώπου αυτού του Ιουδαίου ήταν πολύ περισσότερο ο ιερεύς που ήταν στον ίδιο ναό, στην ίδια πίστη και ο Λεβίτης, εκείνος ο οποίος σταμάτησε και έγινε πραγματικά πλησίον δεν είναι αυτός που συγγενικά ήταν κοντά, αλλά συγγενικά δηλαδή εννοώ είτε εξ αίματος, είτε εκ θρησκείας, είτε οποιαδήποτε άλλη συγγένεια και αν έχει ο άνθρωπος, αλλά αυτός που σταμάτησε ήταν αυτός που τον αγάπησε.
Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, το κύριο χαρακτηριστικό που ο Θεός και ο Απόστολος Ιωάννης τότε, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού σε μας σήμερα αποκαλύπτει, είναι η αγάπη. Και η αγάπη του Θεού, όχι η αγάπη ανθρώπινη που στηρίζεται στο συμφέρον ή σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμία ή επιδίωξη ή φιλοδοξία ακόμη του ανθρώπου, αλλά η αγάπη που στηρίζεται στο όνομα του Χριστού, η αγάπη του Θεού που έρχεται και πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου από το Πνεύμα το Άγιο, αυτή την αγάπη. Ο Ιωάννης λοιπόν ξεκινάει, αλλά πριν πω πώς ξεκινάει και τη γράφη, θέλω να πω ότι υπάρχει μια αντίθεση, μια αντιπαραβολή καλύτερα σε αυτή την επιστολή. Γράφει στο Γάιο, τον αδελφό τον ευλογημένο και τον αγαπητό εν αληθεία, αλλά γράφει και στην εκκλησία. Δηλαδή υπάρχει η τοπική εκκλησία, αυτή είναι η τοπική εκκλησία, αλλά υπάρχει και ο Γάιος. Και τώρα την επιστολή του ο Ιωάννης τη στρέφει και τη στέλνει στο Γάιο, δηλαδή για μας να το καταλάβουμε. Υπάρχει η εκκλησία που ο Χριστός μας μιλάει, η οργανωμένη εκκλησία, αλλά υπάρχει και ο προσωπικός λόγος του Θεού στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και σε σένα και σε σένα και σε σένα και σε σένα και σε μένα. Προσωπικά. Και αυτός ο λόγος τώρα του Θεού δεν είναι, αν και είναι προφητικός, δεν είναι λόγος ειδικός, αλλά είναι γενικός σε όλους, αλλά στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Στο Γάιο τον αγαπητό, λέει ο Ιωάννης, και εγώ θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού σήμερα αυτή την επιστολή να την πάρουμε προσωπικά ο καθένας μας. Δηλαδή σαν να απευθύνει την επιστολή αυτή ο Χριστός στον κάθε έναν, κάθε μία από εμάς προσωπικά. Προς τον Γάιο, προς εσένα αδελφέ και προς εμένα, λέει ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπώ εν αληθεία, αλλά έχω λόγους. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός να αγαπάει και να αποστέλει το Λόγο Του επί προσωπικού επίπεδου στο Γάιο. Είναι δίκαιος ο Θεός. Έχει λόγους βασικούς, σοβαρούς. Γιατί χάρηκα πάρα πολύ ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούνε εις την αλήθειά σου που κατοικεί μέσα σου και εις το περπάτημά σου που είναι αληθεία. Το πρώτο χαρακτηριστικό. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, αδελφέ μου και αδελφή μου, μας λέει σήμερα ο Λόγος του Θεού ο Ιησούς Χριστός. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και όχι κατ' επιλογή, όλη η αλήθεια, με ορθοτόμηση, με ορθοπόδηση, και ας τη λένε άλλοι αυστηροί, και ας τη λένε άλλοι περιθωριακοί, όπως θέλουν και να τη λένε οι άλλοι. Αλλά πρόσεχε, ούτε θα προσθέσεις, ούτε θα φέρεις. Ούτε θα γίνεις δικαιότερος από το Λόγο του Θεού, ούτε θα απαλύνεις και θα φαρδίνεις την οδόν σου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει μαρτυρία από όλα τα αδέλφια σου. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να έχεις καλή μαρτυρία μέσα στην εκκλησία. Πολύ σημαντικό. Δεν έχεις αποκλίσεις από τη διδασκαλία του Χριστού. Ό,τι είναι γραμμένο, λες ναι και αμήν. Όπως και να το έχει γράψει ο Λόγος του Θεού, είναι η αλήθεια για μας. Δεν θέλει εξυγχρονισμό το Ευαγγέλιο. Λίγο να το διαφοροποιήσουμε, λίγο να το ομορφύνουμε, λίγο να το κάνουμε πιο στενό, λίγο να το κάνουμε πιο αυστηρό, λίγο να το κάνουμε πιο σκληρό. Δεν έχει τέτοια το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ανέ και αμήν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω ότι η αλήθεια κατοικεί μέσα σου και εσύ περπατάς μέσα στην αλήθεια. Ξέρεις, θα πει αδερφέ αγαπητέ, αδερφή αγαπητή, να χαίρεται ο Χριστός για μας. Να χαίρεται. Να πω το πω λίγο ανθρώπινα και γήινα, να καμαρώνει ο Χριστός για μας, να καμαρώνει για σένα, να ανοίγεις το σώμα σου και να βγαίνει μόνο αλήθεια. Αλήθεια δεξιά, αλήθεια και αριστερά. Αλήθεια στη δουλειά σου, αλήθεια και στο σπίτι σου. Αλήθεια στη μοναξιά σου, αλήθεια και με όλο τον κόσμο. Πάντοτε η αλήθεια. Μέσα σου και εσύ να περπατάς μέσα στην αλήθεια.
Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όλα αυτά είναι ωραία χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει, αν δεν τα έχουμε, ο Χριστός να μας τα χαρίσει. Γι' αυτό το κήρυγμα αυτό σήμερα και το μάθημα αυτό σήμερα είναι για να ζηλέψουμε και να τα ζητήσουμε από το Θεό. Κάνε, Κύριέ μου, όλοι μας, μπορώ να πω, να πούμε όλοι μας, κάνε με, Κύριέ μου, η αλήθεια να κατοικεί μέσα μου πλήρως και εγώ να περπατάω μέσα στην αλήθεια τη δική σου για να σου δίνω χαρά μεγάλη. Χαρά μεγάλη. Ξέρετε, υπάρχουν γονείς που καμαρώνουν για τα παιδιά τους. Υπάρχουν γονείς που ντρέπονται για τα παιδιά τους. Υπάρχουν παιδιά που καμαρώνουν για τους γονείς τους. Και υπάρχουν παιδιά που ντρέπονται για τους γονείς τους. Υπάρχουν εκκλησίες που καμαρώνουν οι άλλοι για αυτές. Και υπάρχουν και εκκλησίες που λένε πώς θα στείλω τώρα, δεν μπορώ να τον στείλω το φίλο μου που ακούει το Λόγο του Θεού σε αυτή την εκκλησία. Ντρέπονται. Αλλά το ίδιο ισχύει, υπάρχουν και αδελφοί που τους καμαρώνουν οι αδελφοί. Τους καμαρώνουν, τους χαίρονται. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα, αυτός ο παππούς, αυτή η γιαγιά, αυτός ο νέος, αυτή η νέα, πώς περπατάει έτσι μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι σοβαρά έχει πάρει το Λόγο του Θεού. Πόσο πολύ βασιλεύει ο φόβος του Θεού μες στη ζωή του. Κύριε, δόξασε το όνομά σου. Αλλά εκείνο το οποίο έχει πιο μεγάλη σημασία από όλα αυτά που είναι πολύ σοβαρά είναι ότι ο Ιησούς Χριστός όταν προσεύχεται, γιατί για όλους προσεύχεται και μεσητεύει προς τον Πατέρα, δεν λέει διόρθωσε τον, λέει αύξησε τον, Πατέρα. Αύξησε τον. Και δεν βρίσκει και ο διάβολος κατηγόρια αν και ψάχνει. Γιατί του καλύπτει τα λάθη, δεν κάνει λάθη, κάνει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει λάθη, υπάρχει. Τι κάνει ο Θεός, τον καλύπτει. Γιατί ευαρεστείται εις αυτόν. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Δηλαδή μπορεί για κάποιον αδελφό να καμαρώνεις, για κάποια αδελφή να καμαρώνεις, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και για κάποιον αδελφό να ντρέπεσαι και για κάποια αδελφή να ντρέπεσαι για τη χριστιανική τους ιδιότητα. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί τα σκάνδαλα, οι αιρέσεις και τα προβλήματα μέσα στις εκκλησίες θα υπάρχουν. Και ο Θεός μπορούσε κάλλιστα να τα αποτρέψει. Όταν βλέπει ένα πρόβλημα το βγάζει έξω. Αλλά αντιθέτως το αφήνει να υπάρχει μέσα στην εκκλησία για να φωνερωθούν, να αποκαλυφθούν οι δόκιμοι. Και όταν αποκαλύπτονται οι δόκιμοι είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σοφός που είναι ο Λόγος του Θεού, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Γιατί σήμερα στέκομαι, αύριο πέφτω. Εάν εσύ βλέπεις εμένα θα πέσεις. Αλλά αν όλοι μας βλέπουμε στον Χριστό θα σταθούμε όλοι. Και θα βοηθάμε ο ένας τον άλλον να στέκεται. Συνεχίζει το δεύτερο ωραίο χαρακτηριστικό. Μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσε εν τη αληθεία. Και εδώ είναι ένα ωραίο, αδελφοί αγαπητοί, χαρακτηριστικό. Ο Ιωάννης το Γάιο τον αισθάνεται σαν παιδί του. Είναι παντρεμένος, έχει δικά του παιδιά. Αλλά τον αδελφό του, τον αυλογημένο, τον αισθάνεται για παιδί του. Και όταν λέμε ότι όλα τα παιδιά είναι δικά μας, το εννοούμε. Γιατί αν, αδελφοί, τα παιδιά τα δικά σου δεν τα αισθάνομαι εγώ δικά μου παιδιά, τότε είμαι προσωπολήπτης. Και ο προσωπολήπτης δεν στέκεται καλά ενώπιον του Θεού, χρειάζεται μετάνοια. Τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Τα παιδιά μας είναι παιδιά σου. Τα παιδιά μας είναι παιδιά μου. Αυτό υπαγορεύει η αγάπη. Αυτό δεν γίνεται όμως ανθρώπινα. Μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να το κάνει. Και όταν αγαπάς και θεωρείς και αισθάνεσαι τα παιδιά μας παιδιά σου, τότε μπορείς και μακροθυμείς, τότε μπορείς και συγχωρείς, τότε μπορείς και πλησιάζεις, μπορείς και κλαις, μπορείς και προσεύχεσαι, μπορείς και εργάζεσαι, μπορείς και θυσιάζεις από τη ζωή σου. Ήρθε ένα νέο παιδί που εργάζεται στην νεολαία και μου λέει, αδερφέ,
πρώτη φορά μπόρεσα, αισθάνθηκα και έκλαιγα για την ταλαιπωρία των παιδιών, γιατί τα είδα από κοντά. Έτσι νόμιζε. Δεν είναι ότι τα είδα από κοντά. Είναι ότι ο Θεός γέμισε την καρδιά του με αγάπη και το παιδί το άλλο το έζησε σαν παιδί του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό το κάνει μόνο ο Θεός. Και αυτό το κάνει μόνο ο Θεός στους ανθρώπους που έχουν πάρει στερεή απόφαση να εργαστούν για τον Κύριο. Να κοπιάσουνε. Γιατί ο Θεός ξέρει και συνεργάζεται. Και όταν έχω ένα συνεργάτη και όταν οι άνθρωποι έχουν ένα συνεργάτη, του δίνουν και τα κατάλληλα εφόδια που τα έχουν αυτοί. Λέει, θα σε προσλάβω, πάρε το PC αυτό, μπες στο network, στο δίκτυο εκείνο, κάνε τούτο, πάρε και το άλλο, πάρε και το άλλο για να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Όταν έχει ένα συνεργάτη, του λέει, εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, που είναι δουλειά μου. Πάρε αλήθεια, του αποκαλύπτει την αλήθεια. Πάρε αγάπη για να μπορείς να κλαις. Να μπορείς να προσεύχεις, γιατί χωρίς αγάπη θα το ξεχνάς. Σας έχω πει ότι πώς με δίδαξε ο Θεός με ένα μικρό παιδάκι πριν από χρόνια. Το Σωτηράκο τον πλησίασα, τον είδα, τον αγάπησα και του λέω, Σωτηράκο μου, το ξέρεις ότι σ' αγαπάω πολύ? Και μου λέει, δεν μου το είπε αυτός δηλαδή, το καταλάβετε κι εσείς όπως το κατάλαβα κι εγώ. Του λέω, το ξέρεις ότι σ' αγαπάω πολύ? Μου λέει, προσεύχεσαι για μένα? Του λέω, και δεν προσευχόμουν. Άρα στα λόγια, αυτή είναι η αγάπη εν λόγω. Αλλά ο Θεός θέλει αγάπη εν αληθεία και εν έργο. Με έργο και με αλήθεια αγάπη. Αδελφοί, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά να το ξέρετε και το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι γιατί αυτός ο αδελφός είναι καλός και έχει αγάπη, τίποτα δεν είναι από αυτά. Ντενεκές ξεγάνωτος είναι και εκείνος ο αδελφός, ντενεκές ξεγάνωτος είναι και ο άλλος αδελφός. Επειδή όμως περπατάει στην αλήθεια, επειδή αποφάσισε να υπηρετήσει τους αδελφούς του, ο Θεός του αποκαλύπτει την αλήθεια και τον πλημμυρίζει με αγάπη. Του δίνει αυτά που έχει ο Θεός για να μπορεί να κάνει το έργο καλό. Μπορείς να πάρεις τώρα βοηθό σου ή συνεργάτη σου, αν είσαι ηλεκτρολόγος, έναν άνθρωπο και να μην του δώσεις ένα κατσαβίδι. Πήγαινε, ξεβίδωνε με τον ήχη. Μα δεν ξεβιδώνει με τον ήχη. Θα του δώσεις το κατσαβίδι. Δεν μπορείς να φωνάξεις τώρα έναν μαραγκό και να του πεις, έλα τώρα να με βοηθήσεις να φτιάξουμε τα έπιπλα, το τραπέζι, αλλά θα το κάνεις με τον ήχη σου. Θα του δώσει και τα εργαλεία, όλα θα του τα δώσει. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα το μάθημα, αδερφοί αγαπητοί, που μας κάνει ο Θεός, είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να διακρίνουμε τα διαφέροντα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Μην δούμε έναν άνθρωπο ότι έχει πολύ αγάπη και να πούμε πάρα πολύ καλός αδερφός είναι. Συγχαρτήρια αδερφέ, λάθος. Ντενεκές είναι. Αλλά ο Θεός τον είδε καλό συνεργάτη και του δίνει απ' τα δικά του. Δεν έχουμε από μόνοι μας τίποτα εμείς. Ούτε αγάπη έχουμε, ούτε αλήθεια έχουμε, ούτε δεν έχουμε. Αλλά έρχεται ο Χριστός, επειδή του αρέσεις και σε βλέπει ότι θέλεις να συνεργαστείς και να κάνεις το δικό του έργο για τη δική του δόξα, πάρε παιδί μου το κατσαβίδι σου, πάρε και την πλάνη, πάρε και το PC σου, πάρε και αυτό που σου χρειάζεται, πάρε το Λόγο του Θεού, πάρε αγάπη, πάρε επιμέλεια, πάρε φροντίδα. Και τότε λες, μα τι καλός αδελφός είναι. Αλλά το σωστό είναι, τι καλό Κύριο που έχει. Αυτό είναι το σωστό. Τι καλό Κύριο που έχει. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Και έτσι πραγματικά και αληθινά δίνουμε τη δόξα στο Χριστό. Γιατί αλλιώς θα υψώσουμε ανθρώπους και θα πέσει και ο άνθρωπος και εμείς. Η δόξα μόνο στο Χριστό. Και αφού διέκρινε λοιπόν αυτά και τον απεκάλεσε ο Ιωάννης τέκνο του, γιατί στην καρδιά του τον βλέπει, με την καρδιά του τον βλέπει σαν παιδί του, τότε το αποκαλύπτει. Και το άλλο ωραίο χαρακτηριστικό που έχει ο Γάιος, ο αγαπητός, τον οποίον αγαπάει εν αληθεία ο Χριστός. Αγαπητέ, έργων, άξιον, πιστού, πράτης οτιδήποτε και αν κάμεις εις τους αδελφούς σου και εις τους ξένους, οι οποίοι μαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προπέμψας αξίως του Θεού. Έργο καλό κάνεις, που με πολύ αγάπη φροντίζεις τους συνδούλους σου, τους συνεργάτες σου,
Όχι τώρα υπηρετείς τους αδελφούς σου, ναι, με την αλήθεια και με την αγάπη, αλλά τώρα έχεις ένα άλλο χαρακτηριστικό που ο Θεός το έχει δώσει. Συνεργάζεσαι, βοηθάς τους συνεργάτες σου. Δεν υπάρχει σε σένα αντιζηλία, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει διαφοροποίησης, εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Όχι. Όλοι έχουμε τον ίδιο Κύριο και δεν είμαστε εμείς τίποτα περισσότερο από δούλοι. Και καλά κάνεις και βοηθάς και υποστηρίζεις και προασπίζεσαι και καλύπτεις τους συνδούλους σου. Και δεν λέει ο Ιωάννης εσύ είσαι πιο καλός από αυτούς. Δεν λέει. Ούτε λέει εγώ είμαι πιο καλός από σένα. Αλλά ξέρει ο Ιωάννης ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ο λιγότερον του μηδενός. Και ο ίδιος ο Ιωάννης, μα ο Απόστολος της αγάπης, ο λιγότερον του μηδενός. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Αλλά διακρίνει με το βλέμμα, με την όραση του Πνεύματος του Αγίου ο Ιωάννης το Γάιο ένα ωραίο χαρακτηριστικό, ότι δεν ανταγωνίζεται, αλλά συναγωνίζεται. Δεν προσπαθεί να διακριθεί, αλλά προσπαθεί να υπηρετήσει έργων άξιων πιστού πράτης. Έργων άξιων πιστού ανθρώπου. Η πίστη σου είναι ευλογημένη. Γιατί υπέρ του ονόματος όλοι αυτοί που εργάζονται στον Κύριο εξήλθον χωρίς να λαμβάνω σημειδέν από των εθνών. Ωραίο άλλο χαρακτηριστικό. Ο εργάτης του Κυρίου δεν λαμβάνει μισθό. Τίποτα δεν παίρνει από των εθνών. Ό,τι παίρνει τα παίρνει από τον Κύριό του. Δεν περιμένει την υποστήριξη, το support από τους ανθρώπους. Περιμένει το support από τον Κύριο. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Μεταξύ των βοηθούντων είναι ο Κύριος, ναι. Αλλά η ελπίδα του, και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αδελφοί, δεν φροντίζει να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι από αυτόν, ναι. Για τους ανθρώπους το μόνο που σκέπτεται είναι να τους υπηρεστήσει και να τους βοηθάει. Δεν λέει, είναι πολύ είσαστε ευχαριστημένοι από μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να είναι ευχαριστημένος ο Χριστός από μένα. Εκείνο που το ενδιαφέρει να είναι ο Χριστός ευχαριστημένος. Και όταν βλέπει, δεν είναι για να πάρει τους αδελφούς του όταν βλέπει, τους συνδούλους του όταν βλέπει, την εκκλησία όταν βλέπει. Δεν είναι για να πάρει, είναι για να δώσει από αυτά που ο Κύριος του δίνει. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Τώρα είναι πολύ ευχαριστημένος ο Ιωάννης από τον Γάιο. Αληθινά τον αγαπάει εν αληθεία. Μέσα από την ψυχή του το λέει. Έχει ωραία χαρακτηριστικά ο Γάιος. Γι' αυτό και του εύχεται. Του εύχεται μία ευχή πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπω την ψυχή σου να ευωδούται, να ευωδούται στην αλήθεια. Από ποιον, ναι. Πώς ευωδούται η ψυχή του ανθρώπου. Ο Χριστός την ευωδώνει. Ξέρετε κανέναν τρόπο να ευωδούται η ψυχή του ανθρώπου άλλον από την ευλογία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, και να ψάξετε δεν θα βρείτε. Μία είναι η δυνατότης να ευωδούται η ψυχή σου. Γιατί το να ευωδοθεί η δουλειά μου, εάν με βοηθήσει εκείνος και ο άλλος, θα ευωδοθεί. Το να ευωδοθώ στις σπουδές, αν διαβάσω πολύ και έχω και καλό δάσκαλο, θα ευωδοθώ. Αλλά να ευωδοθεί η ψυχή μου δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Το πλήρωμα της θεότητος να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου για να ευωδούται η ψυχή. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται και έχει πάρει στερεά απόφαση να εργάζεται υπηρετώντας τους αδελφούς του το έργο του Κυρίου, τόσο ο Κύριος τον ευλογεί, τον αυξάνει, τον ευωδώνει. Και όσο ο Θεός τον ευωδώνει, τον ευλογεί και τον αυξάνει τον άνθρωπο που είναι αποφασισμένος να εργάζεται, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος εργάζεται. Και έτσι ο άνθρωπος πώς πάει, από εύνοια σε εύνοια, στην ψυχή του. Δηλαδή από οικοδομή σε οικοδομή, από χάρισμα σε χάρισμα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη, από φανέρωση σε φανέρωση, από συνεργασία του Θεού σε συνεργασία του Θεού. Και γίνεται πια ο άνθρωπος
έτοιμος να μιλάει ο Χριστός μαζί του, όπως θα δούμε στο τέλος, στόμα με στόμα. Και δεν το κάνει ο Θεός επιλεκτικά σε εκείνον και σε εκείνον. Σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός, σε όλους μας ο Θεός θέλει με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφέρεται. Η διαφοροποίηση του Θεού στον άνθρωπο από άνθρωπο οφείλεται μόνο στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο στην καρδιά που είναι απατηλή εκ των πραγμάτων, εξ αρχής. Απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και ποια είναι η καρδιά? Είναι οι επιθυμίες. Επιθυμώ να δω την κόρη μου πολύ όμορφη, με λίγο μίνι, και ας βάψει και λίγο τα φρυδάκια της και τα μαλάκια της. Ποια τι καρδιά είναι αυτή? Απατηλή. Επιθυμώ την κόρη μου να τη δω ευλογημένη, να προφητεύει σαν τις κόρες του Φιλίππου. Ποια καρδιά είναι αυτή? Η ειλικρινή, η ευθεία. Επιθυμώ να δω την εκκλησία να γεμίζει, και ας είναι οτιδήποτε. Επιθυμώ να δω την εκκλησία να γεμίζει με πρόβατα του Κυρίου. Επιθυμώ να δω την εκκλησία να πλημμυρίζει από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για τη δόξα του Χριστού. Όχι για να πούμε τι καλοί είμαστε εμείς. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φαίνεται. Πρέπει να κρύβεται, να εξαφανίζεται, γιατί αυτή είναι η θέση που του αρμόζει. Να κρύβεται και να εξαφανίζεται για να μεγαλώνει, να μεγαλώνει ο Χριστός. Όσο πιο πολύ μικραίνει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει ο Χριστός. Όταν βλέπετε ανθρώπους να μεγαλώνουν, εκεί να ξέρετε ότι μικραίνει ο Χριστός. Και όλες οι ενέργειες είναι ψεύτικες από εκεί και πέρα. Αν θέλουμε και στην οικογένειά μας. Αν θέλουμε να μεγαλώνουμε, πρέπει να μικραίνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ο άντρας δεν θα είναι επικεφαλής? Μα είναι κεφαλή. Δεν θα είναι επικεφαλής? Αλλά τι θα είναι? Θα είναι ταπεινός. Θα είναι γλυκός, απαλός, τρυφερός, γεμάτος αγάπη. Η γυναίκα δεν θα είναι αφεντικό και κέρβερος, αλλά θα είναι γλυκιά και τρυφερή. Τα παιδιά. Τα παιδιά θα είναι υπάκουα. Πώς θα τα μεγαλώνουμε τα παιδιά? Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Προσέξτε αδερφοί νέοι, στα παιδιά σας μην παραλείπετε να διαβάζετε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Θα το βρείτε μπροστά σας και θα χαίρετε η καρδιά σας όλη σας τη ζωή. Γιατί ο Λόγος του Θεού πρέπει απ' αρχής να κατοικεί πλουσίως στον άνθρωπο. Μην το αμελείτε. Μην αμελείτε την οικογενειακή προσευχή. Κάθε βράδυ, ο άντρας, γυναίκα, τα παιδιά. Γιατί πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να πληρώνει τη ζωή μας και των παιδιών μας. Αλληλούια. Ευωδούτε η ψυχή του. Ξέρετε τι θα πει να ευωδούτε κατά την ψυχή η οικογένεια? Να ευωδούτε κατά την ψυχή η εκκλησία? Να ευωδούσε κατά την ψυχή από τον Χριστό στη ζωή σου? Και όταν ο Χριστός βλέπει αυτή την ευόδοσή σου κατά ψυχήν, τότε έρχεται η ωραία ευχή αυτή που κάνει ο Χριστός, η προσευχή. Εύχομαι πάντοτε να ευωδούσε και στη ζωή σου και να υγιένεις. Αλληλούια. Δηλαδή τι λες, Κύριε? Πατέρα, ευόδοσε τον στη δουλειά του, ευόδοσε τον στα παιδιά του, ευόδοσε τον στα προβλήματά του, ευόδοσε τον με τη γυναίκα του, ευόδοσε τον με τη γειτονιά του, ευόδοσε τον, ευόδοσε τον. Πω που αρρώστησε εκεί, Πάτερ, θεράπευσε τον, θεράπευσε τον. Θέλω να είναι ευωδούμενος και υγιής. Αλλά τούτο γίνεται και λαμβάνει χώρα όταν προηγείται η ευόδοση στην ψυχή, η οποία γίνεται από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, στον άνθρωπο που έχει πάρει στερεά απόφαση να περπατάει στο Λόγο του Θεού και να κινείται με την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου. Αντίθεσης τώρα. Ο διοτρεφής, ο φιλοπρωτεύων της Εκκλησίας. Τώρα ποιμένας είναι? Πιθανότατα. Έτσι μεγαλοσχήμων μέσα στην Εκκλησία? Πιθανότατα. Κανας πλούσιος που βοηθάει την Εκκλησία και τους έχει κάνει να εξαρτώνται οι άνθρωποι από αυτόν, τα κατάφερε? Πιθανότατα. Πάντως ένας εν γέννη μεγαλοσχήμων που του αρέσει να πρωτεύει, να φαίνεται. Και λέει ο Ιωάννης, έγραψα προς την Εκκλησία. Δεν γράφω μόνο σε σένα Γάιε,
έγραψα και προς την Εκκλησία. Αλλά όμως, οφειλοπρωτεύων αυτής της Εκκλησίας, ο διοτρεφής το όνομα, δεν μας δέχεται. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, να μην δέχεσαι το Λόγο του Θεού. Φοβερό είναι. Φοβερό. Φοβερό και τρομερό να μην δέχεσαι το Λόγο του Θεού ολοκλήρως. Γιατί βεβαίως για να είμαστε εδώ πέρα δεχόμαστε το Λόγο του Θεού. Αλλά δεν δέχομαι κιόλας ότι βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο σήμερα. Δεν δέχομαι ότι ο Χριστός κάνει θαύματα σήμερα. Δεν δέχομαι ότι ο Χριστός λέει να μην φοράνε παντελόνια οι γυναίκες σήμερα. Δεν δέχομαι να μην φοράω μαντήλι γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ δεν το δέχομαι να φοράω μαντήλι σήμερα. Τότε για τους Κορινθίους κλπ. Φοβερό. Δεν δέχεται λέει το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και έργα που δεν μ' αρέσουν. Φλιαρή εναντίον του Λόγου του Θεού με πονηρά καρδία απιστίας, με λόγους πονηρούς. Και όχι μόνο αυτό, μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, τους θέλοντας να δεχθώσει, και δεν δέχεται τους αδελφούς που δέχονται το Λόγο του Θεού. Τους περιφρονεί. Πολύ φανατικός είσαι. Πολύ φανατικός είσαι. Πολύ νομικός είσαι. Του νόμου είσαι. Γιατί είμαι του νόμου? Γιατί βάζεις τις γυναίκες να φοράνε μαντήλι? Μου τα έχουν πει αυτά. Λέω, ο Χριστός είναι του νόμου. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι του νόμου. Γιατί αυτό λέει να φοράνε οι γυναίκες. Και όταν λέω γυναίκες, όχι άλλες, η γυναίκα μου και οι κόρες μου. Και μάλιστα λέει για να μην λυπούνται και οι άγγελοι. Γιατί δοξάζεται ο άνθρωπος όταν η γυναίκα δεν φοράει μαντήλι. Του νόμου είσαι. Κοίταξε να μπει στη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού διδάσκει μας να ζούμε δικαίως, σοφρόνος, ευσεβώς και να περπατάμε στο Λόγο του Θεού και με την αγάπη του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον αγαπάει το φιλοπρωτεύοντα το διοτρεφή, ο Ιωάννης. Ούτε λέει στο Γάιο τον αγαπητό να μην τον αγαπάς. Να τον αγαπάς. Και η προσευχή του Ιωάννου ποια είναι τώρα, αντίθετη από αυτή προς το Γάιο? Κύριε Θεέ μου, Πατέρα μου, διόρθωσέ τονε. Φανέρωσέ του την αλήθεια. Βοήθησέ τον να περπατήσει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλληλούια. Τι ωραία διαφορά, αδελφοί, που μας εμφανίζει ο Λόγος του Θεού σε δύο εκκλησίες της Λαοδικίας. Είμαι πλούσιος, λέει ο ποιμένος. Επλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Όπου βλέπεις άνθρωπο να μεγαλώνει, έχει μικρύνει ο Χριστός. Εγώ είμαι πολύ πλούσιος, δεν έχω ανάγκη κανέναν από εσάς. Έχει μικρύνει ο Χριστός. Του λέει, εσύ είσαι πλούσιος, φτωχός είσαι και ελεηνός είσαι και άθλιος είσαι και πλησίον κατάρας είσαι. Για κοίταξε να μετανοήσεις και να επιστρέψεις στο Ευαγγέλιο. Και τι ωραία που λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Η πρώτη ήταν η Εκκλησία της Λαοδικίας. Μικρά δύναμη έχεις. Πολύ μικρά δύναμη έχεις. Και το ερώτημα είναι, τι νομίζεις εσύ, έχεις μικρά ή μεγάλη δύναμη? Τι νομίζεις? Μπορεί να νομίζω ότι είσαι δυνατός. Μικρά δύναμη έχουμε, αδερφοί. Ελάχιστη. Ασήμαντη. Χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Α, έχεις μικρά δύναμη. Και επειδή αφύλαξα το λόγο μου και επειδή δεν αρνήθηκες το όνομά μου, έχω θέσει μπροστά σου τη ρανεωγμένη. Όπου και να τον πιάσει το Λόγο του Θεού, αδελφοί, θα βρούμε όπου και να τον πιάσουμε το Λόγο του Θεού την αλήθεια και την αγάπη. Δεν δέχεται, λέει, εμάς και δεν δέχεται τους αδελφούς που μας δέχονται. Πω, πω, φοβερό είναι. Φοβερό είναι να μην δέχεσαι τον αδελφό σου. Φοβερό είναι. Να μην τον παραδέχεσαι. Επειδή έχει κάνει κάποια λάθη. Ή το χειρότερο, επειδή νομίζεις ότι έχει κάνει κάποια λάθη. Φοβερό είναι. Δεν τον δέχομαι αυτόν. Ποιος είσαι, βρε? Ο άλλος τον δέχεται, ο Κύριος μας τον δέχεται για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και εσύ δεν τον δέχεσαι να έχεις κοινωνία μαζί του? Δεν τον δέχομαι. Δεν δέχομαι αυτή την Εκκλησία. Ποιος είσαι εσύ που δεν δέχεσαι αυτή την Εκκλησία?
Είναι πολύ αυστηρή, είναι πολύ κοσμική, είναι πολύ... Είναι εκκλησία του Χριστού. Ας το Θεό να ενεργήσει όπως θέλει. Αγάπησέ τους όπως θέλει ο Θεός. Αδελφοί αγαπητοί, όλους τους δεχόμαστε. Αλλά εκείνον που κυρίως δεχόμαστε είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όσους δέχονται το Λόγο του Θεού, του χαιρόμαστε, καμαρώνουμε. Αμήν αδελφοί, καμαρώνουμε. Αυτή η πραγματικά, ακούω εκκλησίες, λέει, πολύ ευλογημένη η εκκλησία, είναι ο Κύριος, είναι το Πνεύμα του Άγιο, είναι χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και καμαρώνω. Και λέω, κάνε μας και μας Κύριε έτσι, σε παρακαλώ. Να είμαστε ευλογημένοι η εκκλησία. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, η ευλογία έχει δύο χαρακτηριστικά και δύο λέξεις και δύο προϋποθέσεις και δύο πόδια αν θέλετε. Αλήθεια και αγάπη. Αλήθεια και αγάπη. Αλήθεια και αγάπη. Και θα τον μαλώσω, λέει ο Ιωάννης, όταν θα τον επισκεφθώ. Θα τον επισκεφθείς βέβαια, μα δεν τον έχεις απορρίψει, όχι, μα είναι φιλοπρωτεύων. Θα τον επισκεφθώ, αλληλούια. Και εκεί ελπίζουμε αδερφοί, να μας επισκεφθεί ο Χριστός και να τους επισκεφθεί ο Χριστός. Γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς κανένα δεν μπορούμε να σώσουμε, κανένα δεν μπορούμε να διορθώσουμε, κανένα δεν μπορούμε να φέρουμε στο δρόμο του Χριστού. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά έχουμε μία ελπίδα, ότι ο Χριστός θα τον επισκεφθεί. Αλληλούια. Αυτή δεν είναι η ελπίδα μας αδελφοί. Πώς θα σωθεί ο άντρας αυτής της αδελφής, θα τον επισκεφθεί ο Χριστός. Πώς θα σωθούν τα παιδιά, θα τα επισκεφθεί ο Χριστός. Μα είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι φιλοπρωτεύων, είναι ό,τι θέλει ας είναι. Εγώ ελπίζω, πιστεύω και προσεύχομαι να τον επισκεφθεί ο Χριστός. Και τότε θα αλλάξει τα πάντα. Γιατί όπου μπει το φως εξαφανίζεται το σκοτάδι. Και αυτή η ελπίδα μας είναι βεβαία, είναι ασφαλής. Και έχουμε εμπειρία. Γιατί αν και εμείς αλλάξαμε, είναι γιατί μας επισκέφθηκε ο Χριστός. Και δεν μας επισκέφθηκε εμάς ο Χριστός επειδή είμαστε καλοί, αλλά μας επισκέφθηκε ο Χριστός γιατί μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Πολύ ωραίο, πολύ καλός εδώ. Να σου πω και να ομολογήσω κάτι. Πολύ αγαπάω τον Χριστό. Αλληλούια. Πολύ τον αγαπάω, όταν ας πούμε, τόσο καλός, τόσο συγχωρητικός, τόσο μακρόθυμος, τόσο προσινής, τόσο ταπεινός. Μα τέλειος, αλληλούια, είναι ο Θεός μας, Κύριος μας και ο Θεός μας. Δεν μπορώ να το βρω ψεγάδι. Όσο και να ψάξω δεν μπορώ να το βρω ψεγάδι. Είσαι αυστηρός, δεν είναι. Είσαι πολύ επιδικής, είναι. Αλληλούια, είναι πολύ καλός αδελφοί. Αν το πλησιάσεις μέσα από το λόγο του, μέσα να δεις τα χαρακτηριστικά του, να αγγίξεις το ημάτιό του, θα δεις την αγάπη, θα δεις την καλοσύνη, θα δεις την τελειότητα. Δεν μπορεί να μην τον αγαπήσεις εξ όλης της ψυχής σου, καρδίας σου, διανοίας σου και δυνάμειός σου. Αν τον έχεις όμως σαν εικόνα, δεν τον πλησιάζεις, τον βλέπεις από μακριά. Ο Χριστός όμως λέει, εγώ θα έρθω να κατοικήσω μέσα σου και εσύ θα έρθεις να κατοικήσεις μέσα μου. Τόσο κοντά. Αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ. Κάνε μας να σε αγαπήσουμε, Κύριε, πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ. Αγαπητέ, τώρα συνεχίζεις τον Γάιο. Βλέπεις τον διοτραφή. Μη μιμήσε το κακό. Μη προσπαθήσεις να του μοιάσεις. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε λίγη προσοχή. Μην προσπαθήσουμε να μοιάσουμε σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος άξιος να του μοιάσουμε. Να μοιάσουμε του Χριστού, αδελφοί, του Χριστού. Αλληλούια. Όλοι μας. Μη μιμήσε το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιόν εκ του Θεού είναι. Ο κακοποιόν δεν είδε το Θεό. Και συνεχίζοντας, αδελφοί, έχει ο Κύριος μας ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Συστήνει. Συστήνει στις καρδιές των ανθρώπων. Συστήνει στους δούλους του, συστήνει στα παιδιά του, τον έναν στον άλλον. Το Δημήτριο μάθε, του λέει ο Ιωάννης, ότι έχει καλή μαρτυρία από όλους και από την αλήθεια. Δηλαδή μην αμφισβητείς το Δημήτριο, είναι καλός αδελφός. Κάποτε είχα ένα πρόβλημα με έναν αδελφό. Και λέω τώρα πώς έμπλεξα. Και πήγα και γονάτισα και προσευχήθηκα και λέω, Κύριε, τι θα κάνω με αυτόν.
Και μου λέει ο Κύριος, είναι καλός και σ' αγαπάει. Άλλαξαν όλα. Και ήταν έτσι όπως το είπε ο Χριστός. Εγώ όμως του είχα στραβώσει, λέω, μα αυτός έχει τα μάτια έτσι, μύτη αλλιώς. Είναι καλός και σ' αγαπάει. Και από τότε χρόνια τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, είναι πολύ καλός. Πολύ καλύτερος από μένα. Συστήνει ο Θεός. Συστήνει στις καρδιές. Στις καρδιές τις ανοιχτές, τις ειλικρινείς, που δέχονται το Λόγο του Θεού. Ξέρετε αδερφοί, τους ανθρώπους του συστήνει το χρήμα. Αυτός είναι πλούσιος. Του συστήνει η μόρφωση, αυτός είναι μορφωμένος. Του συστήνει η παλικαριά, αυτός είναι λεβέντης. Ξέρει και τεκβοντό. Του συστήνει. Αλλά του συστήνει και ο Χριστός. Αλληλούια. Και τι ωραία τώρα, ο Δημήτριος ποιος να ήταν, ένας μικρός αδελφός εκεί στη γωνιά. Το πιθανότερο να ήταν και κανένα νέο παιδί. Και πηγαίνει στο γάιο και του λέει αυτό, πρόσεξέ τον. Είναι καλός αδελφός αυτός. Είναι χρήσιμος το έργο του Θεού. Φρόντισέ τον, πλησίασέ τον. Θα γίνει καλός συνεργάτης, καλός εργάτης, καλός δούλος. Πήγαινε κοντά του. Μην του πεις τίποτα, αλλά δέξου τον στην καρδιά σου. Και συνεχίζει. Εμείς μαρτυρούμε. Ποιοι είσαστε εσείς, Ιωάννη? Εμείς. Εμείς. Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, ο ουρανός. Εμείς μαρτυρούμε και ξέρετε ότι η μαρτυρία μας είναι αληθινή. Εμείς μαρτυρούμε. Εμείς συστήνουμε. Δηλαδή δεν τον συστήνει τώρα η ομορφιά του και η λεβεντιά του? Όχι. Τον συστήνει το Πνεύμα το Άγιο, χαρίσματα λέει Πνεύματος Αγίου. Και τι ωραία αδελφοί αυτή η σύσταση να έρθει στην καρδιά ενός νέου προς μια νέα για γάμο. Να έρθει δηλαδή ο Χριστός σε ένα νέο και να πει αυτή τη βλέπεις, αυτή είναι πολύ καλή. Να πάει σε μια κοπέλα και αυτό το νέο τον βλέπεις, αυτός είναι πολύ καλός. Εμείς μαρτυρούμε. Και ευχαριστούμε το Θεό αδελφοί αγαπητοί, γιατί χωρίς αυτή τη μαρτυρία του Θεού, τη μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου, τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού, ούτε πρεσβυτέρους θα μπορούσαμε να εκλέξουμε. Ποιος θα εξέλεγε με εκλογές? Έρους φέτη που θα έπεφτε. Κάνε με πρεσβύτερο και θα δεις εγώ τι θα σου κάνω. Ό,τι θέλεις θα σου κάνω μετά. Και μαλλιά θα σε αφήνω να βάφεις και ό,τι θέλεις θα σου κάνω. Κάνε με πρεσβύτερο. Αλλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει μαρτυρία του Θεού. Και οι διάκονοι μαρτυρούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου και οι αδελφές μαρτυρούμενες από το Πνεύμα το Άγιο και οι γάμοι μαρτυρούμενοι και συμμαρτυρούμενοι από την Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο, όλα αδελφοί στη ζωή μας να γίνεται με τη μαρτυρία του Θεού. Εμείς μαρτυρούμε και η μαρτυρία η δική μας είναι αληθινή. Κι άλλα και συνεχίζει αυτή την ωραία υπόσχεση που πάντοτε συγκλονίζει την καρδιά μου όταν το διαβάζω. Πολλά είχα να σου γράψω, αγαπητέ αδελφέ Γάιε, τον οποίον αγαπώ εν αληθεία, αλλά δεν θέλω να στα γράψω πια με μελάνη και κάλαμο και στυλό, αλλά ελπίζω, ακούτε την ελπίδα του Ιωάννη και θα έλεγα την ελπίδα του Χριστού, ελπίζω ταχαίως να σε δω και να λαλήσουμε στόμα με στόμα. Ελπίζω, δηλαδή ο Χριστός ελπίζει και αυτός να μας επισκεφθεί. Εγώ ξέρω ότι εγώ ελπίζω να με επισκεφθεί ο Χριστός, εγώ ελπίζω να σε επισκεφθεί ο Χριστός, εγώ ελπίζω να τον και να την και να τους επισκεφθεί ο Χριστός. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει και εγώ ελπίζω να σε βρω στην προσευχή, να σε βρω πραγματικά σε κατάσταση καλή στην καρδιά σου, με καλές επιθυμίες, με ταπείνωση, με αγάπη, με φροντίδα, για να σε επισκεφθώ και να συνομιλήσουμε στόμα με στόμα. Ελπίζω να πάρεις απόφαση να μπεις μέσα στο ταμείο σου, να γονατίσεις για να έρθω να σου μιλήσω. Ελπίζω να μαζέψεις την οικογένειά σου να προσευχηθείτε για να έρθω να σας μιλήσω στόμα με στόμα. Ελπίζω να πάρεις το παιδί σου, να του διαβάζεις το Λόγο του Θεού, να το φροντίζεις με το Λόγο του Θεού για να σε επισκεφθώ και να του μιλήσω του παιδιού σου. Ελπίζω. Έχει μια ελπίδα ο Χριστός. Αδελφοί, να μην τον απογοητεύσουμε. Αλλά με Κύριε, βόηθα μας σε παρακαλούμε να
εκπληρώνουμε τις ελπίδες σου να καμαρώνεις για μας. Και το τέλος της υποθέσεως, ειρήνη είσαι. Ειρήνη σε σένα. Την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Σε ασπάζονται, εδώ πόσο είναι, οι φίλοι σου. Δηλαδή, ο φίλος σου, ο Χριστός, οι φίλοι σου, οι άγγελοι, οι φίλοι σου, οι αρχάγγελοι, όλες οι δυνάμεις του ουρανού σου στέλνουν χαιρετισμούς. Οι φίλοι σου, όλος ο ουρανός. Σε ασπάζονται οι φίλοι σου, ασπάζουν τους φίλους κατ' όνομα. Αλληλούια. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουμε έναν φίλο και πολλούς φίλους. Ο ένας φίλος είναι ο Χριστός και άλλοι φίλοι είναι όλοι οι αδελφοί μας και οι αδελφές μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ήθελε να μας κάνει ο Κύριος σαν το γάιο τον αγαπητό. Ήθελε να μας κάνει ο Θεός ευλογημένους, ταπεινούς, γεμάτους από την αγάπη και την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να είμαστε χρήσιμοι στο έργο του Θεού και να καμαρώνει για μας ο Χριστός. Κύριος να ευλογεί.